Με την αντιπυρική περίοδο να παρατείνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, εξετάζοντας την ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων εν ώψη του χειμώνα, με την κλιματική κρίση να ταράσει τις ισορροπίες. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι για την Κρήτη, δεν είναι για την Ελλάδα, είναι για όλο τον πλανήτη. Και δυστυχώς βγάζει φαινόμενα τα οποία είναι ακραία. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε τίποτα στην τύχη τους. Περάσαμε μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο, την δυσκολότερη των τελευταίων 40 ετών σύμφωνα με τους επιστήμονες, και στο ίδιο μοντέλο θα δουλέψουμε για την αντιπυρική περίοδο ώστε να προστατεύσουμε ανθρώπινη ζωή, περιουσία, ιδιωτική και δημόσια. Προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς, δηλαδή να καθαρίσουμε ρέματα, ποταμούς, πρανή δρόμων όπου μπορούν να κινδυνεύσουν άνθρωποι τέλος πάντων και περιουσίες. Από το 20 μέχρι 22-23 κάναμε πάρα πολλούς καθαρισμούς, δηλαδή τόσους όσους δεν είχαν γίνει ποτέ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ο νομός μας είναι σε ένα καλό επίπεδο καθαρισμών. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, υπάρχει ετοιμότητα όσον αφορά τις υπηρεσίες της περιφέρειας για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, όλοι παρακαλούμε να έχουμε ένα χειμώνα με βροχές και είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε τα έκτατα καιρικά φαινόμενα. Το Ρέθυμνο βρίσκεται σε καλό επίπεδο αντιπλημμυρικής προστασίας, με την οριοθέτηση του Πλατανιανού ποταμού να είναι ήδη έτοιμη. Η έλλειψη ωστόσο χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελεί αγκάθι για τη σωστή θωράκιση των ευάλωτων περιοχών. Το παλιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν έχει πλέον χρήματα για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και εμείς στις ανάγκες. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Χρειαζόμαστε οικονομική στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση, γιατί οι περιφέρειες δεν έχουν και έσοδα δικά τους. Όλες είναι επιχορηγήσεις από το κεντρικό κράτος. Και βεβαίως, όπως είδατε μέσα, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, διότι δίνουν αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, κεντρική κυβέρνηση, είτε στις περιφέρειες είτε στους δήμους, μας γεμίζουν ευθύνες, χωρίς να υπάρχει και η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να βρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, έτσι ώστε οι πόλεις να θωρακιστούν και να γίνουν οι υποδομές τους ικανές να αντιμετωπίσουν καιρικά φαινόμενα, έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο Δήμος Ρεθύμνης είναι από το 2019 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να φτιάξει τις υποδομές τις καταστροφές του 2019 και του 2020. Δεν τις έχει κάνει ακόμα. Ούτε τις μισές από αυτές έχει υποκαταστήσει και τις έχει φτιάξει. Την ίδια στιγμή έκλεισε η απίθυνη αντιπεριφερειάρχης προς τους πολίτες για ευσυνειδησία, ώστε να πάψουν τα φαινόμενα ρήψης κάθε λογής απορριμμάτων στα ρέματα, ρισκάροντας ανθρώπινες ζωές. Άμα πλημμυρίσουμε, θα πλημμυρίσουμε όλοι. Θα πνιγούμε όλοι. Είχαμε στη Θεσσαλία, είχαμε στη Μάντρα, τα βλέπουμε τώρα και στην Ισπανία. Δηλαδή, ανθρώπους να χάνονται μέσα σε λίγες ώρες, πάρα πολλούς. Ας κάνει ο καθένας μας ό,τι μπορεί καλύτερο, να διαφυλάξουμε τη φύση και το περιβάλλον. Γιατί η φύση δεν εκδικείται. Η φύση, το νερό, θα κοιτάξει να βρει το δρόμο του.